Πάμε τώρα στον συνάδελφό μας εδώ πάνω. Γιατί έχουμε μια απίστευτη περίπτωση με έναν ανώμαλο που έβαλε αγγελία έξω από σχολείο ψάχνοντας για παιδιά. Θεοδόση. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Έφτασε στο σημείο. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός, 60 ετών από την Νορβηγία, ναι, μόνιμος κάτοικος στο νησί της Ρόδου, ναι, να κολλήσει αγγελία με την φωτογραφία του, παρακαλώ πολύ, έξω από λύκειο. Τι έγραφε η αγγελία? Ναι. Ακούστε. Αναζητώ αδύνατη, κοντή μαθήτρια για παρέα 2 ώρες την ημέρα, μη καπνίστρια, να φορά μπικίνι και σορτσάκι. Αυτός. 15 λέζε, ευρώ. Αυτός. Έξω το σχολείο. Συναντήστε με, ναι, στην ταβέρνα του Τάδε. Α, ήταν στην ταβέρνα του. Είχε αφήσει και τηλέφωνο. Πήγε στην ταβέρνα του Τάδε. Ταβέρνα, ραντεβού στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα. Έξυπνος, βέβαια. Ναι. 15 ευρώ. Πολύ έξυπνος, δεν ακούγεται πάντως. Όχι, έξυπνος. Όσον αφορά το τηλέφωνο. Λέει, με βρείτε στην ταβέρνα του Τάδε. Τον βρήκανε του Τάδε. Πήγαν άλλοι και τον βρήκανε. Πήγανε γονείς. Τον βρήκανε πρώτα οι γονείς. Τα είπανε λίγο. Μάλιστα. Με τους γονείς των παιδιών. Μπράβο. Και έπειτα ενημερώθηκε η αστυνομία. Και πήγε και έχει... η είχε κόσμο η ταβέρνα, είχε κίνηση μεγάλη. Είχε κίνηση, ναι, ναι. Μαζευτήκαν εκεί οι γονείς να τον εδούν, να τον κεράσουν κάτι. Παιδί να τον κεράσουν κάτι. Λες καμιά φορά, δεν μπορεί, τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε ακούσει όλα. Άκου τι έκανε ο άνθρωπος. Αγγελία, αν είναι δυνατόν. Πόσο άλλος μπορεί να είσαι, πόσο. Δεν μην τυπώ τώρα τη λέξη. Ναι, δεν. Και εγώ, αυτό που είπες, είναι στιγμές που πιστεύω ότι με αυτό το ρεπορτάζ τόσα χρόνια τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα. Ναι, και έρχεται, ναι, το ίδιο το ρεπορτάζ και μου λέει, όπα. Περίμενε, έχουμε και κάτι ακόμα να δεις. Τι έλεγε η αγγελία για ξαναπεσμία, λοιπόν, πώς το έλεγε. Ξαναδιάβασε την αγγελία. Ναι, έχω και πρεσβειοποίηση λόγω ηλικίας. 60χρονος Νορβηγός, περίμενε. Να πούμε το προφίλ του δράστη. Βέβαια, βέβαια. 60χρονος Νορβηγός, μόνιμος, ναι, κάτοικος της Ρόδου, βέβαια, πάει και κολλάει την αγγελία έξω από το σχολείο. Και τι λέει η Θεοδόση. Έτσι. Και λέει η αγγελία. Αναζητώ αδύνατη, κοντή μαθήτρια. Έχει συγκεκριμένα. Προτιμήσεις. Ναι. Συγκεκριμένα, ναι. Για παρέα την αναζητώ. Μάλιστα. 2 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. 2 ώρες την ημέρα. Λεφτά. Μη καπνίστρια. Ναι. Δεν θέλει να καπνίζει. Ναι. Είναι αντικαπνιστής. Βέβαια. Ναι. Να φορά πικίνι και σόρτς. 15 ευρώ. Συναντήστε με στην ταβέρνα. Τι να πει κανείς, ρε παιδιά, επειδή είπες τα έχεις δει ή δεν τα έχεις δει όλα. Δεν τα έχεις δει, φίλε. Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Ούτε και εμείς τα έχουμε δει.